Τη Δευτέρα θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αιγαίου Αριστοτέλη Παυλίδη στην υπόθεση εκβιασμού του εφοπλιστή Φώτη Μανούση από στενό συνεργάτη του πρώην Υπουργού. Με τη σύσταση προανακριτική συμφωνεί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση αλλά και η κυβέρνηση που δηλώνει ότι αποτελεί πάγια αρχή της όλα στο φως. Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι ο πρώην Υπουργός πρέπει να παραιτηθεί μετά το ζήτημα που ανέκυψε. Ωστόσο, ο Αριστοτέλης Παυλίδης διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχει καμία ανάμειξη και δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Ναι, στη διαφάνεια των δημοσίων προσώπων, λέει η κυβέρνηση που δηλώνει ανοιχτή στη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Παυλίδη. Είμαστε ανοιχτοί στη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Όπως είναι γνωστό, σε αυτή τη διαδικασία οι βουλευτές αξιολογούν και αποφασίζουν κατά συνείδηση. Την ίδια ώρα ο πρώην Υπουργός δηλώνει σε συνεργάτες του απρόθυμος να παραιτηθεί καθώς υποστηρίζει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. Δεν εκτίθεμαι, δεν φοβούμαι, δεν απολογούμαι, διήγηση θα κάνω. Και εσείς οι νοήμονες συνάδελφοι θα βγάλετε στην πέρα. Από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου να αποχωρήσει από τη βουλευτική έδρα. Εκτιμώ ότι ο κύριος Παυλίδης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραιτηθεί. Ανάμεσά τους και ο συντοπίτης του πρώην Υπουργού Αναστάσιος Καραμάριος. Από το καλοκαίρι είχατε πει ότι θα διευκόλυνε η παρέτηση. Από πέρσι το είχα πει εγώ. Έπρεπε να υπάρξει άλλη πορεία της υποθέσεως. Εφόσον έφτασε πλέον εδώ, δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής. Η παρέτηση του Παυλίδη θα μπορούσε να διευκολύνει πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον κύριο Παυλίδη.